σε άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας συμμετείχαν τα δύο νέα πλοία γενικής υποστήριξης Άτλας και Ηρακλής, τα οποία αποτελούν δωρεά στο πολεμικό ναυτικό από τον εφοπλιστή Παναγιώτη Λασκαρίδη. Και τα δύο πλοία ενισχύουν και επεκτείνουν τις δυνατότητες του πολεμικού ναυτικού σε προβολή ισχύως και με ιδιαίτερα μεγάλη μεταφορική ικανότητα. Την πρώτη τους ταυτόχρονη συμμετοχή σε άσκηση του πολεμικού ναυτικού πραγματοποίησαν τα δύο νέα πλοία γενικής υποστηρίξεως, Άτλας και Ηρακλής, τα οποία εντάχθηκαν πρόσφατα στη δύναμη του αρχηγείου Στόλου. Πρόκειται για πλοία με ιδιαίτερα μεγάλη μεταφορική ικανότητα, τόσο για τον ανεφοδιασμό μάχημων μονάδων εν πλώ, όσο και για εξειδικευμένους ρόλους που θα προσθέσουν νέες δυνατότητες στο πολεμικό ναυτικό. Στην άσκηση που πραγματοποιήθηκε στο Σαρωνικό κόλπο συμμετείχαν η φρεγάτα Αιγαίων καθώς επίσης και η πυραυλάκατος Ρίτσος, πραγματοποιώντας ανεφοδιασμούς εν πλώ από προσνεώσεις ελικοπτέρου Aegean Hawk και σχηματισμούς μάχης. Το Άτλας, μήκους 71 μέτρων και εκτοπίσματος 3.000 τόνων, προσφέρει επιχειρησιακή ευελιξία για μεταφορά καυσίμων και εφοδίων, ενώ διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για επιχειρήσεις διάσωσης. Αντίστοιχα, το πλοίο γενικής υποστηρίξεως Ηρακλής είναι μήκους 85 μέτρων και εκτοπίσματος 4.500 τόνων, ενώ διαθέτει μεταφορική ικανότητα άνω των 2.500 τόνων. Τα δύο νέα πλοία γενικής υποστήριξης Άτλας και Ηρακλής, με την ένταξή τους στο αρχηγείο Στόλου, ενισχύουν την ικανότητα του πολεμικού ναυτικού να επιχειρήσει σε μεγάλες αποστάσεις σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Χαρακτηριστική είναι η δυνατότητα και των δύο να φιλοξενούν διαφορετικές διαμορφώσεις φορτίου, εξοπλισμού, μέσων και προσωπικού, αναλόγως του εκάστοτε είδους αποστολής. Την άσκηση παρακολούθησε από τη φρεγάτα Αιγαίων ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντινάβαρχος Στυλιανός Πετράκης, ο αρχηγός Στολού Αντινάβαρχος Παναγιώτης Λιμπέρης και ο δωρητής Παναγιώτης Λασκαρίδης. Η δωρεά των δύο πλοίων στο πολεμικό ναυτικό έρχεται σε συνέχεια της απόφασης της οικογένειας Λασκαρίδη να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα αντικατάστασης ηλεκτροπαραγωγών ζεύγων σε φρεγάτες τύπου S, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό καθοριστικά το πολεμικό ναυτικό σε μια κρίσιμη συγκυρία με πολλαπλές προκλήσεις.